Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η σημερινή Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σημαδεύεται από το πανελλαδικό συλλαλητήριο των φοιτητών και φοιτητριών ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, διεκδικώντας αποκλειστικά δημόσια, πραγματικά δωρεάν πανεπιστημιακή μόρφωση. Εδώ βρίσκεται η ελπίδα, στους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Σήμερα, λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τιμά όλες τις μαχήτριες της ζωής, τις χιλιάδες εργαζόμενες που αγωνίζονται μέσα από τα σωματεία τους για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για αξιοπρεπείς μισθούς, για συντάξεις, για μέτρα προστασίας της μητρότητας και τόσα άλλα. Τιμά τις αγρότησες που βρέθηκαν στα αγροτικά μπλόκα δίνοντας αγώνα επιβίωσης ενάντια στην ΚΑΠ και στην πολιτική της κυβέρνησης. Τιμά τις αυτοαπασχολούμενες που μάχονται ενάντια στη φορολογία, τις νέες μητέρες που διεκδικούν για τα παιδιά τους δημόσιους, δωρεάν παιδικούς σταθμούς, ολόπλευρη μόρφωση σε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Σήμερα όμως, Παγκόσμια μέρα της γυναίκας, η σκέψη μας είναι και στις μανάδες που έχασαν τα παιδιά τους στο έγκλημα των Τεμπών. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή τους. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Είναι στις μανάδες που αγωνιούν για τα παιδιά που είναι μέλη του πληρώματος της φρεγάτας Σίδρα, που η κυβέρνηση έστειλε στο στόμα του λύκου στην Ερυθρά Θάλασσα. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους φωνή. Να γυρίσει τώρα πίσω αυτή η φρεγάτα. Δεν έχουν καμιά δουλειά τα παιδιά του λαού μας έξω από τα σύνορα της χώρας. Και σε όλες τις γυναίκες. Και από αυτό εδώ το βήμα, ένα πράγμα λέμε. Η συμμετοχή σας στους αγώνες δίνει οξυγόνο αισιοδοξίας. Δυναμώνει την εργατική λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, του εχθρικού κράτους αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την αποφασιστική σας θέληση και στάση και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ μπορείτε να δυναμώσετε την πάλη για την κατάργηση κάθε μορφής ανισοτιμίας, βίας, εκμετάλλευσης, καταπίεσης. Και το ΚΚΕ ξέρετε πολύ καλά πως την εκμετάλλευση δεν έκλεισε ποτέ τα μάτια. Πάντα την κατήγγειλε, πάντα την αποκάλυπτε, μιλώντας με ονόματα. Το ίδιο έκανε και χθες στη Βουλή. Γιατί ορισμένοι εμφανίζονται σοκαρισμένοι? Γιατί αυτό που ενοχλεί δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά η καταγγελία και η αποκάλυψή της. Δεν ενοχλείστε που όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας, αλλά ενοχλείστε όταν βγαίνουν στην επιφάνεια και βάζουν εσάς να απολογήσετε για το σάπιο σύστημά σας. Γιατί λοιπόν δεν καταγγέλλετε το ότι κυκλώματα, ολόκληρες εταιρείες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο φοιτήτριες και φοιτητές να πληρώνουν, για να πληρώνουν τα υψηλά δίδακτρα στις σχολές τους, στις χώρες της αναπτυγμένης Ευρώπης. Ορίστε και κάποιες διαφημίσεις που προτρέπουν σε αυτό. Η μία από τη Σουηδία, η άλλη από τη Δανία. Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές? Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές? Κυρία Γιαννακοπούλου, παρακαλώ. Κυρία Γιαννακοπούλου, παρακαλώ. Τις καταθέτω παρακαλώ. Στα πρακτικά. Αυτούς τους αλητήριους εμπόρους λευκής σαρκός καταγγείλαμε. Και όχι φυσικά τις γυναίκες θύματα της εκμετάλλευσης. Αντί και εσείς, λοιπόν, να καταγγείλετε όλους αυτούς, καταγγέλλετε το ΚΚΕ. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημά σας. Μην τυχόν και αποκαλυφθεί αυτή η σαπίλα του δήθεν όμορφου, αγγελικά πλασμένου κόσμου σας. Εμείς μπορούμε να απευθυνόμαστε στις νέες κοπέλες
να τις κοιτάμε στα μάτια και να τις καλούμε να πορευτούμε μαζί στους αγώνες για να διαμορφώνονται ρογμές στο τείχος που ορθώνει η σύγχρονη σαπίλα του καπιταλισμού απέναντι σε όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γυναίκες και άντρες. Όσο και αν προσπαθούν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, άλλοι εδώ μέσα, με αφορμή τη σημερινή μέρα να εμφανιστούν ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και της λεγόμενης ισότητας των φύλων, έχουν διαμορφώσει μια κόλαση με τις πολιτικές τους για τις γυναίκες των εργατικών λαϊκών δυνάμεων. Πάψτε να υπερασπίζεστε τη σαπίλα, τη διαφθορά, τον εκφυλισμό, την οικονομική εξάρτηση των γυναικών, την εκμετάλλευση. Ναι, όλοι σας εδώ μέσα πάτε να κρύψετε ότι ενιαία υπερασπίζεστε κατευθύνσεις, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αντιλαϊκή συνολικά στρατηγική της απέναντι στις γυναίκες. Καλείτε τις γυναίκες να συμφιλειωθούν με την εργασιακή ζούγκλα, τα ακανόνιστα ωράρια για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών κολοσσών. Καλείτε τις γυναίκες να συμφιλειωθούν με τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες φροντίδας και προστασίας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ατόμων με αναπηρία, γιατί όλα αυτά αποτελούν κόστος για το κράτος και το κεφάλαιο. Είδαμε τη δίθεν ευαισθησία σας, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, απέναντι στα δικαιώματα της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία βρίσκεται σε δίδυμη κοίηση και δικαιούται μόλις 15 μέρες αναρωτική άδεια. Έφτασε μάλιστα η κυρία Υφυπουργός Παιδείας να ισχυριστεί: δεν αλλάζει η νομοθεσία, λέει, και θα μπορούσε να τελειώσει εκεί η συζήτηση. Ούτε λίγο, ούτε πολύ προκλητικά λέτε ότι δεν έπρεπε να μείνει έγκυος ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Έτσι αντιμετωπίζεται και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας? Ή μήπως με αυτά που λένε οι μεγάλοι επιχειρηματικοί κολοσσοί σε νέες εργαζόμενες, προτείνοντας μάλιστα να βάλουν στην κρυοσυντήρηση τη δημιουργία οικογένειας? Στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους υποτάσσεται κάθε κοινωνική ανάγκη της γυναίκας, ακόμα και την ολόπλευρη προστασία από την πολύμορφη βία, κυρίως την εργοδοτική και την κρατική. Όσες ευρωπαϊκές οδηγίες και αν ψηφιστούν, δεν ανατρέπεται η αντιλαϊκή πολιτική που εμποδίζει μια γυναίκα να στέκεται στα πόδια της οικονομικά και κοινωνικά ανεξάρτητη, για να απεγκλωβιστεί από μια βίαιη, παθογόνα διαπροσωπική σχέση. Με την αντιλαϊκή πολιτική όλων σας, Made in European Union, έχετε οδηγήσει στην κρατική υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση της γραμμής ΣΟΣ, των συμβουλευτικών κέντρων, των ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους. Έχετε φτάσει εσείς της κυβέρνησης να αφήνετε απλήρωτους από τον Νοέμβριο του 2023 τους εργαζόμενους και εργαζόμενες σε δομές της γραμματείας ισότητας. Τώρα να καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους. Γι' αυτό καλούμε κάθε γυναίκα να δυναμώσει τον αγώνα για να ανατραπούν οι οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί παράγοντες που γεννούν τους δράστες τέρατα, που φτάνουν μάλιστα μέχρι και σε γυναικοκτονίες και αφήνουν τις γυναίκες ευάλωτες. Ένα πιο δυνατό ΚΚΕ μπορεί να γίνει ουσιαστικό στήριγμα στον αγώνα για να ξεριζώσουμε τη γενεσιουργό μορφή βίας, δηλαδή αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης που έχει στο DNA του την γυναικεία ανισοτιμία και καταπίεση. Σε αυτό το δρόμο κάθε γυναίκα μπορεί να βρει το θάρρος, την αντοχή να αλλάξει μαχητικά τη ζωή της. Σας ευχαριστώ.